Σε επαναλάβω. Κύριε Πρωθυπουργέ. Θα δώσω σύντομα δύο απαντήσεις, κύριε Πρόεδρε, και θα μπούμε στη διαδικασία. Πρώτη απάντηση είναι διαδικαστική σε σχέση με το ερώτημα του κ. Μητσοτάκη σχετικά με το αν απαιτείται ή δεν απαιτείται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και η δεύτερη θα είναι ουσίας. Κύριε Πρόεδρε της Αντιπολίτευσης και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταπάγια κοινοβουλευτική πρακτική στις βουλευτικές τροπολογίες δεν απαιτείται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και για του λόγου του αληθές θα σας προκαλούσα να μου θυμίσετε μία μόνη βουλευτική τροπολογία η οποία έχει γίνει δεκτή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τις δικές σας κυβερνήσεις, η οποία να είχε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μία. Φέρτε μου μία εδώ και μετά να μου κουνάτε το Σύνταγμα και να μου λέτε αν είμαστε ή δεν είμαστε το γράμμα του Συντάγματος. Δεύτερον, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχει εξελιχθεί η συζήτηση. Δεν υπάρχει λόγος να με διακόπτετε και όπως βλέπετε προσπαθώ να δώσω απαντήσεις επί της ουσίας. Ήρεμα. Δεύτερον, ακόμη και υπουργικές τροπολογίες, όπως καλά φαντάζομαι γνωρίζετε όσοι έχετε εμπειρία χρόνων στην κοινοβουλευτική διαδικασία, αν εντός 15 ημερών από την παράδοσή τους το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν συντάξει έκθεση, καταντίθεται χωρίς έκθεση με βάση το άρθρο 85 του κανονισμού. Σε ό,τι δε αφορά το δημοσιονομικό σκέλος, η βουλευτική αυτή τροπολογία πριν γίνει δεκτή από τον κύριο Παπαδημητρίου που το νομοσχέδιο το οποίο συζητάγαμε χθες και προφανώς με όλη αυτή τη φασαρία αποσκοπείται και στο να σβηστεί από τη μνήμη και από την εντύπωση της κοινής γνώμης ότι σήμερα εδώ περνάει ένα πολύ θετικό νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβασμό το οποίο το καταψηφίζεται. Η κυρία Παπανάτσου από το Υπουργείο Οικονομικών χθες, όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος, πήρε την πολιτική ευθύνη και το έκανε αποδεκτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω και πάμε σε ό,τι αφορά το θέμα της ουσίας. Ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία που λέει εκεί που μας χρωστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι. Και θέλω να γίνω πάρα πολύ σαφής. Η τροπολογία αυτή είναι οριζόντια. Αφορά κάθε επιχείρηση από εδώ και στο εξής. Κάθε επιχείρηση αφορά βεβαίως και τη ΣΕΚΑΠ. Κανείς δεν το κρύβει αυτό. Αλλά δεν αφορά μόνο τη ΣΕΚΑΠ, κάθε επιχείρηση. Σας προκαλώ λοιπόν κύριε Μητσοτάκη να πάμε μαζί στην Ξάνθη. Και να πάμε να μιλήσουμε εκεί με την τοπική κοινωνία. Να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, αλλά γιατί λέγω ότι εκεί που μας χρωστάγατε, εκεί που μας χρωστάγατε, σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Εκεί που μας χρωστάγατε... Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό διότι η ΣΕΚΑΠ, και την ευθύνη της λαθρεμπορίας και της χρεοκοπίας την έχουν κάποιοι λίγο πιο πριν. Επί κυβερνήσεών σας, οι οποίοι τη διοικούσανε και τη χρεοκοπήσανε και κάνανε και λαθρεμπόριο κάτω από τα μάτια των κυβερνήσεών σας. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Εγώ πρέπει να σας ρωτάω να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί που ήταν οι λαθρέμποροι? Ποιοι ήταν οι λαθρέμποροι? Με ποιανόν τις ευθύνες λειτουργούσαν οι λαθρέμποροι όλα αυτά τα χρόνια? Σε ποιο πλαίσιο ανομίας λειτουργούσαν, καταχρεώνανε επιχειρήσεις, τις κλείνανε και βγάζαν τα λεφτά έξω? Και βεβαίως ποιοι τους κάνανε πλάτες. Βεβαίως το ποινικό μέρος εξετάστηκε. Η τροπολογία αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διαγράφει κανένα πρόστιμο. Και σταματήστε τα ψέματα. Μια ζωή με το ψέμα. Δεν διαγράφει κανένα πρόστιμο. Πρόστιμα διαγράφατε εσείς και ο κύριος Τουρνάρας ως υπουργός των οικονομικών σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσα σε μια νύχτα. Τα πετρέλαια και το λαθρεμπόριο. Και αφήστε τα αυτά. Ότι διαγράφουμε εμείς πρόστιμα. Είναι ντροπή. Και έρχονται οι δικογραφίες στη Βουλή. Δεν διαγράφεται κανένα πρόστιμο. Οι καταλογισμοί για τις τελωνειακές παραβάσεις ισχύουν και ισχύουν για αυτούς που τις διέπραξαν, για τους προηγούμενους διοικούντες, και ούτε σβήνεται, ούτε προκαλείται καμία δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι γίνεται? Δίνεται η δυνατότητα σε μια υγιή επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί και να έχει τους εργαζόμενους. Και αυτό εσείς το ονομάζετε φωτογραφική διάταξη. Ξέρετε τι είναι φωτογραφικό?
το μένος σας απέναντι σε κάθε υγιή επενδυτή που δεν θέλει να σας παραδοθεί, που δεν θέλει να παραδοθεί στη δική σας διαπλοκή, που είναι ακόμα και σήμερα παρούσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήσυχα παρακαλώ, ησυχία. Ακούντος αποκαλυφτικά για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που σήμερα ήρθε εδώ να δημιουργήσει επεισόδιο προκειμένου να μην συζητάμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και καταψηφίζει, προκειμένου να δημιουργήσει σύννεφο εντυπώσεων. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε σήμερα εδώ και κατά παράβαση διαδικασίας έγινε αυτή η συζήτηση που διήρκησε μια μισή ώρα. Καλό τον Πρόεδρο της Βουλής να λάβει την ευθύνη να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Και αν κάποιοι βουλευτές σας δεν ψηφίσουν, δεν φταίω εγώ, κύριε Μητσοτάκη, ας προσέχατε.